Γεια σας, να δούμε μαζί το σκρινάρ. Για να μπορέσετε να σώσετε μια εγγραφή που θα κάνετε στο σκρινάρ, θα πρέπει πρώτα να κάνετε sign in. Λοιπόν, αν έχετε ανοιχτό το Facebook, ωραία, και πάτε εδώ στο sign in with Facebook, ή αν έχετε Twitter, ή αν έχετε Google, email ή Yahoo, συνήθως όλοι έχουμε το Facebook, θα μας πάει εδώ, θα πει Νότιο, εσύ είσαι, ναι, καλώς όρισες, μπαίνεις και σε βάζει. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, παρά να πατήσουμε το record εδώ ή εδώ. Εδώ είναι τα... αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, 260 έκανα εγώ. Λοιπόν, και πηγαίνουμε και αρχίζουμε. Εδώ μας λέει, αν βγάλει αυτό το μήνυμα θα πατήσετε yes, αφού διαβάσετε, να μην σας τα διαβάζω εγώ τώρα, και είναι έτοιμο. Θα δείτε, δεν φαίνονται εδώ, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, πόσο μέγεθος θέλετε να έχει αυτό που θα γράψετε. Και κάτω, όπως σας δείχνω και στην εικόνα, θα τις δούμε πάλι μετά μαζί, έχει να αρχίσετε την ηχογράφηση και να, αν είναι το μικρόφωνο εντάξει, θα παίζει, πόσο πλάτος, πόσο ύψος έχει κλπ. Λοιπόν, και αρχίζω εγώ. Να γράφω. Ό,τι έχει η οθόνη. Αν έχετε, δείτε μια ιστοσελίδα, όσο ανεβαίνετε, όσο κατεβαίνετε, αυτή θα βλέπει. Αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι άλλο, μια άλλη ιστοσελίδα, να πάω εδώ να δω άλλη ιστοσελίδα, ό,τι βλέπετε στην οθόνη, αυτό θα βγάζει. Και όταν λέω ό,τι βλέπετε, να, θα δοκιμάσουμε τώρα με ένα Word, να το Word, ή θα δοκιμάσω με ένα PowerPoint, και αν το κάνω μεγάλο, ολόκληρο, όλο το PowerPoint, που μπορείτε να ετοιμάσετε ένα μάθημα και εσείς να μιλάτε και να το γράφει, θα είναι έτοιμο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό μετά που έχετε να κάνετε εσείς και δεν μπορούμε να το δούμε τώρα, είναι, και θα το δούμε σε άλλο βίντεο γιατί δεν φαίνονται, πώς μπορείτε να διαχειριστείτε. Δηλαδή, αν θέλετε να σταματήσετε, αν θέλετε να πετάξετε αυτό που κάνετε γιατί δεν σας άρεσε, πώς θα το σώσουμε. Okay. Θα το δούμε όμως αυτό σε κάποιο άλλο βίντεο. Και συνεχίζω, αφού πατήσω το Done κάτω, θα μου βγάλει αυτή την οθόνη, θα δώσω εγώ όνομα, εδώ, τον τίτλο, να γράψω About, Screenar, θα κάνω κλικ στο Publish, θα περιμένω μέχρι να το βάλει online. Τελειώνει τώρα. Και μόλις τελειώσει, θα μας πει, νάτο, είναι έτοιμο. Εδώ τώρα, more actions που θα δείτε, είναι ότι μπορείτε να το κατεβάσετε στο σκληρό σας δίσκο σε MP4 μορφή, να το
κάνετε publish στο YouTube, να έχετε και αυτό, αλλά και YouTube. Ωραία, ή να το σβήσετε γιατί δεν σας άρεσε. Λοιπόν, εδώ είναι όλο το μυστικό, μας δίνει embed και μας δίνει και URL. Αν πάρουμε το URL εδώ και το κάνουμε copy και το βάλουμε εδώ, μας πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό, άρα δίνουμε το URL σε κάποιους και το βλέπουν από εδώ. Ή πηγαίνουμε εδώ, στο embed, παίρνουμε το embed και μπορούμε να το βάλουμε στα blog μας, στα quizzes μας, όπως βάζετε και ένα YouTube embed code. Τώρα, publish του YouTube, θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στο YouTube για να το ανεβάσει. Και από εδώ το κάνει κατευθείαν, αν βάλετε εδώ το username και το password. Αν είχατε ανοιχτό το YouTube εδώ στο λογαριασμό σας, θα το βάζε κατευθείαν. Λοιπόν, αν το θυμάμαι καλά, βάζω και το password. Ήδη άρχισε, πηγαίνει στο YouTube και κατεβαίνει. Πούντο, το δικό μου. Να το. Video Manager, αυτό τώρα είναι άλλη υπόθεση, θα πρέπει να το ξέρετε. Να το, κατεβαίνει. Εδώ τώρα, αν το ανοίξω, δεν είναι έτοιμο ακόμη γιατί κατεβαίνει, μπορώ να αλλάξω τον τίτλο γιατί αυτός βάζει τον δικό του, βάζω εδώ άλλο που θέλω, save, και όταν θα είναι έτοιμο θα το έχουμε και σε YouTube. Τι άλλο πρέπει να σας πω, νομίζω μια επανάληψη να κάνουμε. Ωραία. Εδώ, record, αρχίζει γράφει. Όταν τελειώσει, θα πρέπει, θα μας εμφανίσει να δώσουμε τίτλο και να το κάνουμε publish. Και όταν κάνει publish, μπορούμε να πάρουμε το embed code ή το... εδώ σου δίνει 650 πλάτους. Εάν θέλουμε πιο μικρό, θα μας δώσει 450 και αλλάζει και το ύψος. Νομίζω τα είπα όλα και είναι η διαδικασία τόσο απλή. Έγινε. Θα το δοκιμάσουμε.